Ποια είναι η σημασία και το περιεχόμενο αυτού του συμποσίου για τους βοτανικούς κήπους? Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας προσυνεδριακός διάλογος για το μεγάλο διεθνές συνέδριο Eurocard 6 που θα γίνει το 2012. Θα έρθουν βοτανολόγοι που θα μας μιλήσουν ακριβώς για τη θεσμοθέτηση του εθνικού δικτύου των ελληνικών βοτανικών κήπων και το να γίνει στοιχείο όπου προσπαθούμε να γίνει ο βοτανικός κήπος της Ιωνίας με τα φυτά από τον τόπο μας είναι πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουν αξιόλογοι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς και μπήκε κάτω από την αιγίδα και της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, αλλά και με όλη τη βοήθεια της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης των Δήμων εδώ του νησιού, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τη χλωρίδα του νησιού μας. Ωστόσο, μέσα από αυτό το συμπόσιο μπορεί να αναδειχθούν και τα προβλήματα του βοτανικού κήπου. Είναι έτοιμη η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να τα λύσει? Δεν νομίζω ότι είναι πια άπτεται του δικού μας φορέα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι μέσα από αυτό το συμπόσιο θα συζητηθεί ο τρόπος υλοποίησης και ο τρόπος λειτουργίας του βοτανικού κήπου, γιατί μην ξεχνάμε ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει ένα ορισμένο τέλος, 31/12/2010, άρα θα πρέπει ο τρόπος λειτουργίας του βοτανικού κήπου να άπτεται πάλι των Δήμων, αλλά με την καινούρια διοικητική μας μεταρρύθμιση, με τον Δήμο που θα υπάρξει ή με την βοήθεια του Υπουργείου ή με τους τρόπους που θα μας βρούνε μια αξιόλογη βοτανολόγος, η κυρία Μαλούπα, που είναι και η δημιουργός του βοτανικού κήπου εδώ της Χίου. Είναι ένα συμπόσιο που απευθύνεται στον κόσμο, μπορεί να το παρακολουθήσει? Νομίζω ότι όλα τα συμπόσια, αυτό είναι καθαρά επιστημονικό, αλλά νομίζω ότι όλα τα συμπόσια όπως και όλα τα συνέδρια είναι ανοιχτά στο κοινό και ευχής έργο θα είναι να παραστούν και χιώτες να ακούσουν για την αξία του βοτανικού μας κήπου. Τώρα από εκεί και μετά οι τοποθετήσεις θα φανεί από την Οργανωτική Επιτροπή και από την Επιτροπή του Συνεδρίου κατά πόσο μπορεί να υπάρχουν τοποθετήσεις, γιατί βλέπω ότι είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, υπάρχουν πολλές εισηγήσεις και ίσως κάποιες να είναι αρκετά εξειδικευμένες που ακόμα και για μας θα είναι δύσκολο ίσως να τις παρακολουθήσουμε.